Κοίτα, ενημερώστε και δεν είδαμε εμείς. Έβλεπα με το κολομπάσκετ για να δούμε το χάσμα τώρα, επειδή είναι θέμα αυτό. Τι είπε ο Άγγελος. Ο Άγγελος ο γνωστός, έτσι. Ο Διονυσίου. Λοιπόν, ο Άγγελος. Όχι ο Μιχάλης ο Μαγιάς. Ο Άγγελος ο Αναστασιάδης, επειδή τον άκουσα 10 λεπτά. Για πες, όχι παραπάνω. Ναι. Με δικαίωση 1000%. Τι είπε, Τζόρνταν, καλά. Πρώτα απ' όλα, Τζαβέλας δεν υπάρχει, πρέπει να φύγει. Είναι ο άνω κάτω του ΠΑΟΚ. Τον πούλησε ο Τζαβέλας. Ας μας πει πώς πούλησαν το πρωτάθλημα πέρσι. Ο Τζαβέλας και οι δημοσιογράφοι του. Αυτό το φωνάζαν το καλοκαίρι. Αυτά είπε ο Άγγελος σήμερα. Δεν είπε ακριβώς αυτό, αυτά έδωσε να καταλάβει. Ναι, αλλά πέρσι όμως. Λοιπόν, να μου πει ο Τζαβέλας με ποιο έχει μέσο και παίζει μπάλα στο ΠΑΟΚ. Ο Τζαβέλας είναι ο καλύτερος αμυντικός στο kickbox. Μπάλα δεν ξέρει. Έγινε. Και δεν τον έχω και εμπιστοσύνη. Άμα πάει πάω Ολυμπιακό στο τελικό ή πάω ΚΑΕΚ στο τελικό κυπέλλου Ελλάδος, λέω εάν πάει, γιατί καλά, αυτή την ομάδα δεν πάει. Ναι, λοιπόν, ναι. Και θα γιορτάσουμε 90 χρόνια φέτος άτιτλοι πάλι δυστυχώς, όσο κρατάνε αυτό το τούτο. Δεν τον έχω εμπιστοσύνη στο τελικό, ρε φίλε, τον Τζαβέλα. Πώς θα γίνει, δεν τον έχω. Εγώ έχω τάντερα και το λέω. Δύο. Έχω τάντερα. Και δυστυχώς υπάρχουν δημοσιογράφοι που τον καλύπτουν τον Τζαβέλα. Τον αβαντάρουν. Και κάπου πάνε και τα πίνουν και μαζί. Με τα είπαν κιόλα. Ποιος. Οι δημοσιογράφοι και αυτοί. Όταν θα έρθει η ώρα θα τα πω, φίλε. Όταν θα έρθει η ώρα θα τα πω. Όταν θα έρθει η ώρα. Πες μου, Κώτα. Κώτα. Ο Κώτα με τον Τζαβέλα πηγαίνουν κάπου κάπου και τα πίνουν κάπου. Ο Κώτα με τον Τζαβέλα τα πίνουν κάπου. Και τι κακό είναι. Καλά, αυτό τι είναι, κακό. Και πώς είναι κακό δηλαδή τώρα, άμα ο ποδοσφαιριστής είναι καλό να πηγαίνει με δημοσιογράφου. Συνέχεια πάντα. Εγώ με τον Κάλ κανένα. Εγώ με τον Πάοκ είμαι. Με κανένα δεν είμαι. Δεν με νοιάζουν εμένα ούτε οι Τζαβέλες ούτε οι Κόλκες ούτε οι Ραπτόπουλοι. Με τον Πάοκ είμαι. Ο Μίκη Μάους, ο γιος του Προέδρου. Δεν με νοιάζει, εγώ τον πάω που θέλω καλά. Ο Μίκη Μάους, ο γιος του Προέδρου, βγάζει οι κομμενίτες με τον Τζαβέλα. Καλά κάνει. Στον πάω χθες δεν έχει όμως. Καλά κάνει άμα οι φίλοι. Στον πάω δεν χωράνε. Και επίσης κάτι άλλο. Έμαθα ότι εχθές κάπου ήταν ένας πιτσιρίκος και τρώγε του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι, δεν παίζει τώρα μπάλα, κάποια στιγμή θα έπαιζε μπάλα, αλλά με τα μυαλά που κουβαλάει δεν θα παίξει μπάλα σε μεγάλη ομάδα ποτέ, και κατηγορούσε τον ίδιο τον ΠΑΟΚ. Εμείς οι πιτσιρικάδες, λέει, δεν παίρνουμε τα λεφτά που μας αξίζουν, τα παίρνουν οι μεταγραφές. Καταρχήν, ρε φιλαράκο, εσύ. Εγώ καλώ την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να με φωνάξει να τους τα πω από κοντά. Έλληνας ήξερε. Εάν δεν με φωνάξει θα πάω εγώ. Το επόμενο στάδιο. Έχω πιάκρες εκεί, θα πάω, τους τα πω. Ρουφιάνος. Ρουφιάνος, κάνεις λάθος. Θα καθαρίσω τους από εκεί μέσα. Κατάλαβες. Κάτσε έξω εδώ στην φτώχεια, δεν ξέρουν τι γίνεται έξω. Ναι, ρε, κάτσε. Ναι. Τα μυαλά του Τσανδάρη έχει κι αυτός. Δυστυχώς. Θα πάει σε κάνα Πανιόνιο, εάν πάει. Αυτή την παίκτης του ΠΑΟΚ. Από τα μικρά του ΠΑΟΚ, δυστυχώς. Όχι Έλληνας. Είναι ντροπή να λέει, ξέρεις. Ξένος. Αυτή εκεί μέσα. Αυτή εκεί μέσα. Το βουνό είναι αγγλικά, λέει λίγο σεβασμό, ρε φίλε. Πώς μιλάς, λέει έτσι. Ο φίλος του το βουνό. Έχω ένα φίλο που παίζουν με μπόξ εκεί, είναι βουνό. Εγώ δεν προσβάλλω τον Ηρακλή με αυτά που λέω. Ναι. Για το όνομα του Θεού. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το παραλήρημα του Τζόρνταν. Έτσι. Έγινε με δόνη. Δεν τα ξέρεις αυτά. Έγινε με δόνη, δεν είπες τίποτα. Ποιος δεν είπε τίποτα. Έκλεισε σε μένα, με έλεγε σε τίποτα. Άσε με το δόνη τώρα. Έγινε με το Στέφαν, με έλεγε σε τίποτα. Έγινε με τον Άγγελο, με έλεγε σαν την παγκοσμίωση. Γίνεται σήμερα και σε βλέπω έχει πηδήξει μέχρι πάνω. Ξύπνησε, ναι. Δεν ξύπνησε. Θυμάστε εσείς, εγώ δεν ξύπνησα. Εγώ στηρίζω. Ο Αναστασίου του κλάδου. Ο Αναστασίου δεν δέχτηκε πρόταση καταρχήν. Αφήγε τούτο ποιο θα έρθει. Λοιπόν, θα πούμε, θα φτάσουμε και εκεί. Ο Σέρβος Γεωργιάδης. Λοιπόν, με τις πορδές αυγά δεν βάγονται.